Pfizer. Η μετοχή της πασίγνωστης φαρμακευτικής έχει πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο της από το 2016. Τώρα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Albert Bourla, πληρώνεται 21,5 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο για αυτή τη θέση, κατηγορείται για τεράστια επενδυτικά λάθη. Και υπάρχουν αμφιβολίες για το θα συνεχίσει στον ίδιο ρόλο και στο μέλλον. Η Pfizer είναι η εταιρεία που έβγαλε ίσω το δημοφιλέστερο εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Ω εκ τούτου, ήταν μία από τι φαρμακευτικέ που πραγματικά θυσάβρισαν την περίοδο τη πανδημία. Το Δεκέμβριο του 2021, η τιμή τη συμμετοχή για την εταιρεία των 175 ετών έφτασε στο υψηλότερο σημείο όλων των εποχών. Όμω, όσο γρήγορη υπήρξε αυτή η άνοδο σχεδόν εξίσου γρήγορη υπήρξε και η πτώση. Κάτι που ίσω να μην γνωρίζατε είναι πως επικεφαλής της Pfizer από το 2019 και άρα που για τα ενία και στη μεγάλη επιτυχία της εταιρεία, αλλά και στη μεγάλη πτώση είναι ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στην Ελλάδα από ελληνοευραίους γονείς αλλά πλέον έχει την αμερικανική υπηκότητα και δηλώνει Έλληνα μόνο στην καταγωγή. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε την ιστορία του προέδρου και CEO της Pfizer, Albert Bourla. Πώς από γιος ενός ποτοποιού και καθηγητής κτηνιατρικής Βρέθηκε στο τιμόνι μια από τι μεγαλύτερε φαρμακοβιομηχανίε στον κόσμο, τι υπόγειε διαπραγματεύσει για την αγορά του εμβολίου του κορονοϊού από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι πιέσει που δέχεται τώρα ο Μπουρλά, ενδοεταιρικά αλλά και από Ευρωπαϊκό Από την κτηνιατρική στη διεθνή καριέρα. Ο Άλμπερτ Μπουρλά γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1961 και είναι Έλληνα εβραϊκή καταγωγή ο πατέρα του, Μωή Μπουρλά, και ο θείο του, Ιντο, ήταν από του λιγουστού Εβραίου τη Θεσσαλονίκη που διέφυγαν από τις θηριωδεί του ολοκαυτώματο. Μάλιστα, όταν οι Γερμανοί πήγαν να μαζέψουν την οικογένειά του, ήταν ένα νεύμα του πατέρα του και παππού του Άλμπερτ που του έσωσε από τη σύλληψη και τα συνέβησαν στο γκέτο του Βαρόνου Χίρ. Οι Μωή και η Ιντο εξασφάλισαν πλαστέ ταυτότητε και έφτασαν στην Αθήνα. Εκεί με τη βοήθεια της Λίνας Τσαλδάρη εργάζονται στον Ερθρό Σταυρό, με ανταμοιβή λιγοστά τρόφιμα. Με την αποχώρηση των Γερμανών, τα δύο αδέρφια επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη πάνω σε ένα καΐκι του Ερθρού Σταυρού. Εκεί συνειδητοποίησαν πως είναι τα μοναδικά μέλη της οικογένειας που κατάφεραν να επιβιώσουν. Όμως, όπως γίνεται πάντα, η ζωή τους αναγκάζει να προχωρήσουν. Οι δύο αδερφοί ανοίγουν ένα ποτοπολείο, το οποίο σύντομα εξελίχθηκε σε ποτοποιία. Γίνεται η εταιρεία Αδερφή Μπουρλά, με το όνομα του μεγαλύτερου αδερφού, Ίντο, να ονοματίζει και τα προϊόντα του. Φημισμένο ήταν το ούζο του, αλλά παρασκεύαζαν και κονιάκ και διάφορα λικέρ. Η οικογένεια, στην οποία μεγάλωσε ο μετέπειτα σύο τη Φάιζερ, ήταν στο κοινωνικό επίπεδο του Μεσοαστού. Δεν ήταν πλούσιοι, αλλά ούτε είχαν οικονομικά προβλήματα. Όπω είχε αναφέρει ο ίδιο ο Άλμπερτ, ο πατέρα του ήταν πολύ σοβαρό. Ό,τι ήθελε να ζητήσει, το έκανε μέσω τη μητέρα του. Η μητέρα του Άλμπερτ ήταν από του τυχερού Εβραίου τη Θεσσαλονίκη. Παρότι συνελήφθη, δεν στάλθηκε στο Auschwitz. Αυτό διότι ένα χριστιανό θείο τη πλήρωσε τον γερμανό διοικητή Μαξ Μέρτεν και εκείνο τον άφησε ελεύθερη. Διότι ακόμα και η ακραία ιδεολογία έχει όρια. Ή μάλλον τιμή εξαγορά. Τα σχολικά του χρόνια, ο Άλμπερτ Μπουρλά τα πέρασε στο 10ο γυμνάσιο Θεσσαλονίκη, στην Οδό ήταν καλό μαθητή, αλλά όχι άριστο, και ασχολούταν με τα κοινά του σχολείου, όπω οι καλλιτεχνικέ ομάδε. Τελειώνοντα το σχολείο, φίτησε στην κτηνιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Στόχο του Αλβέρτου ήταν να κάνει ακαδημαϊκή καριέρα. Το 1986 αποφύτησε από την κτηνιατρική, αλλά παρέμεινε στο Αριστοτέλειο, προκειμένου να κάνει το διδακτορικό του. Το 1991 ολοκληρώνει τη διδακτορική του διατριβή. Πάνω στο αντικείμενο τη βιοτεχνολογία τη αναπαραγωγή. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Αριστοτέλειο διαμόρφωσε το χαρακτήρα του. Μέσα στου κόλπου του δεν απέκτησαν μόνο γνώσει, αλλά κυρίω κουλτούρα, αξίε και ιδανικά. Ενώ συνέχιζε να εργάζεται στο Πανεπιστήμιο, εμφανίστηκε η Φάιζερ Ελλά, η οποία μόλι είχε ανοίξει γραφεία στη χώρα μα. Ήταν το 1993, όταν στελέχη τη εταιρεία ζήτησαν από τον Αλβέρτο να γίνει μέλο τη ομάδα του. Το πρόβλημα ήταν πω η θέση που του προτάθηκε ήταν στην Αθήνα. Πώ ο Βέρο Θεσσαλονικιός να ζει στην πρωτεύουσα, Όπω έχει πει ο ίδιο ο Μπουρλά, η Θεσσαλονίκη είναι το κέντρο του κόσμου για εμά. Τελικά δέχτηκα με στόχο να κάτσω ένα-δύο χρόνια. Να ασχοληθώ με τη φαρμακευτική βιομηχανία και μετά να ξαναγυρίσω στο Πανεπιστήμιο. Όμω η ασθένεια που χτυπάει του τραγουδιστέ που κατεβαίνουν για δουλειά στην Αθήνα, μάλλον αγγίζει και του δόκτωρε. Ο Μπουρλά ερωτεύει την εργασία του στη φαρμακευτική εταιρεία. Ερωτεύεται όμω και την Αθήνα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό συνιστά προδοσία. Αν είσαι από Θεσσαλονίκη, γράψε μου στα σχόλια. Πάντω, ο Μπουρλά παρέμεινε υποστηρικτή του Άρη. Δεν έγινε Παναθηναϊκό ή ΑΕΚ ή Κυφσιά, ξέρω εγώ. Όπω και να έχει, δεν προλάβε να μείνει και πολύ στην Αθήνα. Το 96, στα 35 του, φεύγει μαζί με την οικογένειά του στο εξωτερικό, προκειμένου να ακολουθήσει την καριέρα του στην Pfizer με τη σύζυγό του έζησαν σε 8 πόλει σε 5 διαφορετικέ χώρε. Μέχρι να καταλήξουν εκεί που βρίσκονται τώρα. Στη Νέα Υόρκη, στο στρατηγείο τη Pfizer. Η καριέρα του Μπουρλά στη Pfizer. Όταν προσελήφθη στη Pfizer, ο Άλμπερτ Μπουρλά εργάστηκε ω τεχνικό διευθυντή στη Διεύθυνση Υγεία για Ζώα του Ομίλου. Πλέον το τμήμα αυτό έχει αλλάξει ονομασία σε ζωέ τη. Αν ασχολείσαι με την κτηνοτροφία, την κτηνιατρική ή απλά έχει κατοικίδια, ίσω γνωρίζει τα προϊόντα τη ζωή τη. Πρόκειται για το τεράστιο κτηνιατρικό παρακλάδι τη Pfizer που το 2023 είχε αισθόντα περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια δολάρια. Και οι δύο εταιρείε είναι εισηγμένε στο χρηματιστήριο τη Νέα Υόρκη. Αν σε ενδιαφέρει να επενδύσει σε τόσο μεγάλου φαρμακευτικού κολοσσού όπω η ζωή τη και η Pfizer, ή καθίδρου πολυεθνικέ εταιρείε στα μεγαλύτερα διεθνή χρηματιστήρια, μπορεί να το κάνει πολύ εύκολα και γρήγορα με έναν δωρεάν λογαριασμό στη Fintech24. Εγώ επενδύω και στι δύο αυτέ εταιρείε, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Τόσο η Pfizer όσο και η τη ανήκουν στι 500 μεγαλύτερε εταιρείε των ΗΠΑ, που εντάσσονται στον δείκτη SP500. Στον προσωπικό μου λογαριασμό τη Fintech24 προτιμώ και επενδύω με διαφοροποιημένο τρόπο μέσω ETFs που ακολουθούν τον δείκτη SP500. Έτσι, μειώνω τον κίνδυνο για την αστάθεια στο χαρτοφυλάκιό μου. Συγκεκριμένα στο Vanguard SM500 δολάρια με σύμβολο VUAA και το iSearch SM500 ευρώ με σύμβολο SXR8. Ωστόσο, αν αυτό το θεωρείς δύσκολο, μπορείς πάντα να τοποθετείς τα χρήματά σου σε έναν λογαριασμό του αμυφτηρίου The Account, ο οποίος αποφέρει ετήσιο επιτόκιο 3,63% σε ευρώ και 5,33% σε δολάρια ΗΠΑ, με τον τόκο να πληρώνεται καθημερινά. Μπορεί επίσης να λάβει υψηλότερο επιτόκιο έως και 8,8% σε δολάρια και έως και 5,99% σε ευρώ, δεσμεύοντας τα χρήματά σου σε προθεσμιακά προγράμματα 3, 6 ή 12 μηνών. Στην περιγραφή και το πρώτο σχόλιο θα βρει το σύνδεσμο για να ανοίξει το δικό σου δωρεάν λογαριασμό στη freedom 24. Επιπλέον, η Freedom Holding Corporation γιόρτασε την 5η επέτειο από τη δημόσια γραφή τη στο ΝΑΣΤΑΚ και η τιμή της μετοχής της FRHC έφτασε πρόσφατα σε ιστορικό υψηλό. Για το γιορτάσι, η Freedom24 αποφάσισε να επεκτείνει την προσφορά Welcome. Ως εκ τούτου, όλοι οι νέοι πελάτες που έχουν εγγραφεί στη Freedom24 από την 1η Αυγούστου του 2024 έως 31 Δεκεμβρίου και οι οποίοι έχουν βάλει χρήμα στο λογαριασμό τους κατά την ίδια περίοδο θα μπορούν να λάβουν έως και 20 μετοχές δώρο αξίως 3 έως 800 δολαρίων καθεμία χρησιμοποιώντα το συνδεσμό μα και βάζοντα χρήμα στο λογαριασμό σου, θα έχει ένα μοναδικό έξτρα Το 1996, ο Μπουρλά μετακομίζει στι Βρυξέλλε, όπου και ουσιαστικά ξεκινά την καριέρα του ω τέλεχο πολυεθνική. Στη διεύθυνση υγεία για τα ζώα, κατέλαβε πολλαπλού εκτελεστικού ρόλου. Από το 2005 έω το 2009, υπηρέτησε ω Περιφερειακό Πρόεδρο τη Διεύθυνση Υγεία για τα Ζώα για την Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Τη διετία 2009-2010 έγινε περιφερειακό πρόεδρο του ίδιου τμήματο για την Ευρώπη, την Αφρική και την περιοχή τη Ασία και του Ειρηνικού. Εκείνη την περίοδο η Pfizer εξαγοράζει τη φαρμακευτική εταιρεία Wyeth έναντι 68 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Μπουρλά αναλαμβάνει σημαντικό ρόλο στην απορρόφηση της Ford Dodge Animal Health, γατρική τη Wyeth για τι υπηρεσίε υγείας για τα ζώα. Φαίνεται πως χειρίστηκε την υπόθεση απορρόφησης αρκετά καλά διότι το 2010 προάγεται σε γενικό διευθυντή τη μονάδα επιχειρηματικότητα καθιερωμένων προϊόντων τη Pfizer. Σε αυτό το διάστημα λήγουν κάποια διπλώματα ευρεσιτεχνία τη φαρμακευτική. Στον Μπουρλά πιστώνει το γεγονό πω η Pfizer κατάφερε να παραμείνει δυνατή στον χώρο, παρότι κάποια φάρμακά τη μπορούσε πλέον να παραχθούν και από τα Έτσι, από τον Ιανουάριο του 2014. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2016 αναλαμβάνει τη θέση του επικεφαλή παγκοσμίου τμήματο εμβολίων τη εταιρεία. Από τη θέση αυτή, ο Μπουρλάκα καθοδηγεί το έργο τη Pfizer κυρίω στα φάρμακα για τι καρδιοπάθειε και τον καρκίνο. Μεγάλη ήταν η συμβολή του στην κυκλοφορία του αντιπικτικού Eliquis και του φαρμάκου Ibrans, το οποίο χρησιμοποιείται σε θεραπείε για τον καρκίνο του μαστού. Υπό τη διοίκηση του Μπουρλά, το τμήμα αυτό τη Pfizer σημείωσε κέρδη μεγαλύτερα κατά 11% από την προηγούμενη διοίκηση. Το 2017, η εταιρεία δημιουργεί τη θέση του COO, Chief Operating Officer, την οποία αναθέτει στον Μπουρλά από την 1η Ιανουαρίου του 2018. Είναι πλέον ο επιβλέπος στην ανάπτυξη, κατασκευή, πώληση και στρατηγική φαρμάκου της εταιρεία. Η Pfizer είναι η μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία των ΗΠΑ. Έχει κυκλοφορήσει φάρμακα που έχουν γνωρίσει τρομερή επιτυχία. Μεταξύ άλλων, τα Zoloft, Xanax, Lipitor, καθώς και το Viagra. Την εποχή που ο Μπουρλά αναρχόταν στην ιεραρχία, τη θέση του CEO αλλά και η της Pfizer κατήχε ο μέντερος στην εταιρεία, ο Ian Reid. Τον Οκτώβριο του 2018, ο Reid αποχωρεί από CEO, αλλά όχι από πρόεδρος της Pfizer. Από την πρώτη μέρα του επόμενου έτους, η θέση του CEO δίνεται στον επιτυχημένο, Albert μπουρλά. Ο Μπουρλά, CEO της Pfizer. Το να αναλαμβάνεις το τιμόνι μιας εταιρεία που η χρηματιστηριακή της αξία πλησιάζει τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια δεν είναι και μικρό πράγμα. Όμως ο Μπουρλά ήταν στέλεχος της Pfizer ήδη 25 χρόνια και δεν βρέθηκε σε αχαρτογράφητα νερά. Ένα μήνα μετά την επιλογή του ω CEO, ο Άλμπερτ Μπουρλά, μαζί με τα υπόλοιπα μεγάλα κεφάλια των φαρμακευτικών των ΗΠΑ, βρίσκεται στο Καπιτόλιο οι ηγέτε των 7 γιγάντων τη Αμερικανική φαρμακοβιομηχανία καλούνται να εξηγήσουν στου γερουσιαστέ τι υψηλέ τιμέ των φαρμάκων και τι επιχειρηματικέ πρακτικέ του. Μάλιστα, το περιβάλλον δεν ήταν καθόλου φιλικό προ το μεγάλα στελέχη. Στην εισήγησή του, ο γερουσιαστή των Δημοκρατικών, Ρον Βάιντεν, είπε σε δική μα μετάφραση. Τα συνταγογραφούμενα φάρμακα δεν έγιναν εξωφρενικά ακριβά κατά λάθο. Οι τιμέ των φαρμάκων είναι αστρονομικέ επειδή το επέλεξαν οι φαρμακευτικέ εταιρείε και οι επενδυτέ του. Φυσικά, τα μεγαλοστελέχη των φαρμακευτικών δικαιολογήθηκαν. Πω είναι μεν ακριβά τα φάρμακα, αλλά δεν φταίνε εκείνε οι καημένε. Έριξαν το φταίξιμο στι ασφαλιστικέ εταιρείε, του μεσάζοντε και φυσικά στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ο Μπουρλά δήλωσε πω επιθυμεί να εφαρμοστεί ένα νόμο που είχε προτείνει ο Ντόναλτ Τραμπ σχετικά με έκπτωση στα φάρμακα. Όπω δήλωσε, με αυτόν όμω σε ισχύ, δεν θα κρατήσουμε ούτε ένα δολάριο από την έκπτωση. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και την τελευταία δεκάρα στου ασθενεί. Μου αρέσει που θα προσπαθήσουν κιόλα. Θέλει προσπάθεια. Στο τέλο του Σεπτέμβρη του 2019, ο Ιαν Ρίντα ανακοινώνει πω το τέλο του έτου θα αποχωρήσει και από πρόεδρο τη εταιρεία. Έτσι, από την αρχή του 2020, ο Άλμπερτ Μπουρλά γίνεται και πρόεδρο τη Pfizer ενώ φυσικά παραμένει CEO τη. Κανεί από του δύο δεν θα μπορούσε να έχει προβλέψει τι θα συνέβαινε λίγου μήνε μετά. Η περίοδο του COVID-19. Αν είσαι σε ηλικία που να μπορεί να βλέπει κηρύξει στο YouTube, δεν χρειάζεται να σου θυμίσω εγώ πόσο δύσκολα ήταν τα χρόνια τη πανδημία. Τα έζησε και εσύ, όπω και όλοι μα. Ενώ όμω αμέτρητοι άνθρωποι έχασαν τι δουλειέ του, αμέτρητοι άλλοι έμειναν κλεισμένοι στο σπίτι με τα μικρά τους παιδιά και τα σχολεία κλειστά και εκατομμύρια έχασαν τις ζωές τους, για τις φαρμακευτικές ξεκίνησε ένας πυρετός του χρυσού. Χωρίς κασμάτες και αξίνες, αλλά με σύριγγες και δοκιμαστικούς σωλήνες. Όλοι οι φαρμακευτικοί κολοσσοί του πλανήτη μπήκαν σε έναν αγώνα δρόμου για να δημιουργήσουν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Για το καλό τη ανθρωπότητα, αλλά και τη τσέπη του. Η Pfizer στις έρευνε για το εμβόλιο συνεργάστηκε με τη γερμανική εταιρεία βιοτεχνολογία BioNTech. Στόχο ήταν η χρησιμοποίηση τη μη αποδεδειγμένη μέχρι τότε τεχνολογία mRNA για να αναπτυχθεί το εμβόλιο. Ο Μπουρλά παίρνει το ρίσκο. Ζητάει από το διοικητικό συμβούλιο τη Pfizer να εγκρίνει επένδυση ενό δισεκατομμυρίου δολαρίων στην έρευνα το εμβόλιο. Επισήμω το εμβόλιο ονομάστηκε Κομυρνάτη. Που είναι συνδυασμό των λέξεων community, κοινότητα, immunity, ανοσία, mRNA και COVID. Ναι, δεν το έχουν με την ονοματοδοσία. Όπω και να έχει, και παρόλο που η εταιρεία δεν το έφτιαξε μόνη τη, όλο ο κόσμο αναφέρτησε σε αυτό ω το εμβόλιο Pfizer. Τι να κάνουμε, απλά δεν τράβαγε το κομμερινά τη ανώνομα. Οι κλινικέ δοκιμέ ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2020 και τον Νοέμβριο είχαν φτάσει στη φάση 3 η πιθανή αποτελεσματικότητα του εμβολίου ήταν στο 91,3% και στην Pfizer έτρεβαν τα χέρια τους. Κάπου εκεί άρχισε να γίνεται ακόμη πιο γνωστός ο Μπουρλάς στην Ελλάδα. Δεν ήταν και λίγο για τα ελληνικά ΜΜΕ να δείχνουν κάποιον Έλληνα στην καρδιά των εξελίξεων. Σιγά σιγά άρχισε να κάνει δηλώσει αλλά και υποδείξει για το πώ να χειριστούν οι κυβερνήσει την επιστροφή των πολιτών στην κανονική του ζωή. Το κυριότερο όμω ήταν πω οι δημιουργοί του Κομιρνάτη κέρδισαν το σπρίτ προ τα λεφτά. Το εμβόλιο του ήταν το πρώτο που εγκρίθηκε προ χρήση και άρχισε να κυκλοφορεί στην Ευρώπη και την Ασία το Δεκέμβριο του 2020. Στις 23 Αυγούστου του 2021, το Κομιρνάτη γίνεται το πρώτο εμβόλιο κατά του COVID που παίρνει έγκριση από τον FDA για κυκλοφορήσει στι ΗΠΑ. Η πρώτη εμβολιασμή στην Ελλάδα έγινε στι 27 Δεκεμβρίου του 2020, χωρί να λείψουν οι αντιδράσει. Είτε αλλιώ, τι Ελλάδα θα ήμασταν. Ο Κυριάκο Βελόπουλο από το βήμα τη Βουλή δήλωσε κατά λέξη: Προτιμώ να είμαι ψεκασμένο. Μπολιασμένο δεν θέλω να είμαι. Με. με τον κάθε χασάν. Σήμερα το κόμμα του, σύμφωνα με τη μέτρο ανάλυση, είναι τρίτο στην εκτίμηση ψήφου, με 11%. Ο Βελόπουλο δεν απέφυγε να αναφερθεί και στον Άλμπερ Μπουρλά λέγοντα. Ο Μπουρλά δεν είναι ούτε γενετιστή, ούτε λεμοξιολόγο. Την ίατρο είναι άνθρωπο. Το κάναμε τεράστιο. Ο, μεγάλος είναι, εγώ, ο Ιωαννίδης». Λογικά εννοούσε ο μεγάλο επιστήμονα είναι, ο Ιωαννίδη. Λογικά εννοούσε τον καθηγητή επιδημιολογία Ιωάννη Ιωαννίδη. Και όχι τον αίμνηστο προπονητή του μπάσκετ. Ο Μπουρλά όμω είχε αρχίσει να γίνεται φίρμα. Όλο και περισσότερα μέσα φιλοξενούσαν δηλωσεις του. Έκαναν αφιερώματα και σκεγγραφούσαν τη ζωή και την προσωπικότητά του. Οι εμφανίσει του με τον Κυριακό Μητσοτάκη, αλλά και οι συνομιλίε του, ήταν συνεχόμενε. Και όσο περισσότερο προβολή είχε κάποιο, τόσο πιθανό είναι να αποκαλυφθεί μία, α το πούμε, κακοτοπιά του. Για παράδειγμα, όταν ο πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ζήτησε την άρση τη πατέντα για να μπορέσουν και άλλε φαρμακευτικέ εταιρείε να παράξουν το εμβόλιο, η Φάιζερ αρνήθηκε. Ο Μπουρλά δήλωσε πω είναι καλύτερα να γίνουν επενδύσει εργαστήρια που ήδη παρασκευάζουν το εμβόλιο παρά να αφήσουν και άλλε εταιρείε να το κάνουν. Θα στερούσαν τι πρώτε ύλε από το εργαστήριο τη Pfizer και δεν θα μπορούσε να φτιάξει και άλλα εμβόλια. Εμά σκεφτόταν, όχι το κέρδο. Αυτό φαίνεται όταν η Pfizer αρνήθηκε να διαθέσει το εμβόλιο σε τιμή κόστου για το καλό τη ανθρωπότητα. Τι περιμένατε, να μην βγάλουν λεφτά ενώ μα σώζουν. Όπω και να έχει, τα βραβεία άρχισαν να έρχονται. Οι επισκέψει του Μπουρλά στην Ελλάδα πείκνωσαν. Μέχρι και βιβλίο έγραψε. Ο τίτλο του είναι Moonshot και εξιστορεί του εννέα μήνε που κράτησε η κούρσα τη Παρασκευή του Εμβολίου. Στην παρουσίαση του βιβλίου στη Θεσσαλονίκη πήγε και ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην ομιλία του, χαρακτήρισε τον Άλμπερτ Μπουρλά ω Ελληνάρα. Βέβαια, ο ίδιο ο Μπουρλά σε συνέντευξή του στο Αμερικανικό PBS έχει δηλώσει: Greek by birth, American by choice. Δεν ήταν να γεννείς πάντως να διακόψεις τον Πρωθυπουργό για να κάνεις τη διευκρίνηση. Πάει τη Pfizer για φούντο. Ο Άλμπερτ Μπουρλά ανέλαβε τη Pfizer σε μια πολύ απαιτητική περίοδο. Η επιλογή του να πιέσει τα στελέχη του επιστήμονε για να δημιουργηθεί το εμβόλιο κατά του COVID όσο γίνεται γρηγορότερα, κρίθηκε τρομερά επιτυχημένη. Τα έσοδα της Pfizer για το 2021 έφτασαν τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ το 2022 ξεπέρασαν τα 100 δις. Σίγουρα, το ποντάρισμα στο εμβόλιο το κέρδισε. Ο Μπουρλά αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τα κέρδη από το εμβόλιο για να βρει το νέο bestseller φάρμακο. Εξαγοράζει τη φαρμακευτική εταιρεία Arena για 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια και το υπόλοιπο της Biohaven για περίπου 11,6 δισεκατομμύρια. Το πιο τολμηρό του στοίχημα απ' όλα πλήρωσε 43 δισεκατομμύρια δολάρια για τη Σίγγεν μια εταιρεία που ειδικεύεται στην έρευνα φαρμάκων κατά του καρκίνου. Ο Μπουρλά είχε το χρόνο να περιμένει να αποδώσει οι επενδύσει του. Το εμβόλιο κατά του COVID θα έφερνε και άλλο χρήμα, σωστά. Όμω, μετά από τόσο καιρό πανδημική πίεση από παντού, ο κόσμο δείχνει να θέλει να αποβάλει το συντομότερο δυνατό την ιστορία του COVID. Οι προβλέψει του CEO τη Pfizer για τη μελλοντική ζήτηση των πανδημικών τη προϊόντων παρά ήταν αισιόδοξε. Δεν υπολόγισε ότι ο φόβο για τον κορονοϊό σταδιακά υποχώρησε. Πολλοί άρχισαν να αισθάνονται ότι δεν χρειάζονται την αναμνηστική δόση του εμβολίου. Άλλοι είχαν απλά κουραστεί για το συνεχόμενο βομβαρδισμό επιχειρημάτων για τα εμβόλια, που πλέον είχαν γίνει πολιτικό ζήτημα. Η μετοχή τη Pfizer, από τα 59 δολάρια που άξιζε στα τέλη του 2021, το καλοκαίρι που μα πέρασε είχε πέσει κάτω από τα 24. Αυτά είναι επίπεδα Δεκεμβρίου του 2012. Καθώ γράφουν αυτό το σενάριο, είναι λίγο πάνω από τα 28 δολάρια. Στη διαδικτυακή εταιρική συγκέντρωση τη εταιρεία για το 2023, ο Μπουρλά δήλωσε πω η εταιρεία θα μπει σε τροχιά ανάπτυξη. Βέβαια, θα γίνονταν περικοπέ 3,5 δισεκατομμύρια δολαρίων και απολύσει. Οι υπεύθυνοι είχαν αφήσει το τσάτρο με ελεύθερο και τα γεμάτα ηρωνέα μηνύματα του στυλ Το μέλλον είναι λαμπρό, αλλά μπορεί να απολυθείτε, έδιναν και έπαιρναν. Η Pfizer απασχολούσε 83.000 εργαζόμενους σε ολόκληρο τον κόσμο. 2.000 από αυτούς είναι ήδη παρελθόν. Και να ήταν μόνο αυτό. Σύμφωνα με τους New York Times, Ευρωπαίοι εισαγγελείς ερευνούν τον Albert Μπουρλά και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen. Η έρευνα αφορά καταγγελίες για ποινικά δικήματα σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για τα εμβόλια του κορονοϊού. Το Pfizer -Gate. Το σκάνδαλο αποκάλυψε και βάφτισε η ιστοσελίδα Πολίτικο. Η ιστοσελίδα επικαλείται πηγή μέσα από την εισαγγελία τη Λιέγη, που τη ανέφερε πω οι βελγικέ αρχέ έχουν ξεκινήσει έρευνα για του Μπουρλά και Φοντερ Λάιεν. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία που έκανε ο λομπίστα Φρέντερικ Μπάλνταν, ενώ αργότερα τον ακολούθησαν κυβερνήσει τη Ουγγαρία και Πολωνία. Πλέον η έρευνα έχει περάσει στον έλεγχο τη Ευρωπαϊκή Αγγελία. Το Πολίτικο αναφέρει πω έχει στην κατοχή του νομικά έγγραφα που δείχνουν πω οι εισαγγελεί ερευνούν ενδεχόμενα ποινικά δικήματα σχετικά με παρέμβαση σε δημόσιε λειτουργίε, καταστροφίε SMS, διαφθορά και σύγκρουση συμφερόντων. Ο Μπάλτεν κατήγγειλε πω υπήρξε ανταλλαγή μηνυμάτων στο WhatsApp μεταξύ Φόντερ Λάιεν και Μπουρλά, στα οποία κανονιζόταν η αγροπλησία των εμβολίων για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία ύψου 20 δισεκατομμυρίων ευρώ έγινε το 2021 και χαρακτηρίστηκε ω θρίαμβο για τη Βόντερ Λάιεν. Όμω, σύμφωνα με το πολίτικο, η παραγγελία ήταν πολύ μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα να πάνε χαμένε δόσει που άξιζαν τουλάχιστον 4 δι ευρώ. Η πρόεδρο της Επιτροπής COVID του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Καθλίν Φαν Μπρέμντ, σε δηλώσει που έκανε στην Αυτεμπορική, ανέφερε πω το τρίτο συμβόλαιο μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Pfizer δεν το έχουν δει καν στην Επιτροπή. Πρόκειται για ένα γιγαντιαίο συμβόλαιο για 1,8 δισεκατομμύρια δόσει, που οι μισέ θα έπρεπε να προαγοραστούν από τα κράτη-μέλη. Η Φαν Μπρέμπτ εξέφρασε την απορία τη για το τι συμβαίνει με τα μηνύματα μεταξύ Φόντερ Λάιεν και Μπουρλά και ζήτησε διαφάνεια. Εμεί δεν θέλουμε να ανακρίνουμε την Κομισιόν. Θέλουμε να δούμε τι έγινε. Δεν είναι αρμόδια η κυρία Φόντερ Λάιεν να διαπραγματεύεται προσωπικά για τα εμβόλια. Είναι πολιτικά υπεύθυνη. Από την πλευρά του. Ο Άλμπερτ Μπουρλά κρίθηκε δύο φορέ να καταθέσει, αλλά αρνήθηκε. Η εφημερίδα New York Times ζήτησε πρόσβαση στα μηνύματα μεταξύ των δύο στελεχών. Αλλά η Κομισιόν ισχυρίστηκε ότι δεν κρατήθηκαν αρχεία για τέτοια μηνύματα. Στι 25 Ιανουαρίου του 2023, η Times έκανε μήνυση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υποστηρίζουν πω η Κομισιόν είναι υποχρεωμένη να δημοσιοποιήσει τα μηνύματα. Ο λόγο είναι πω τα μηνύματα αυτά θα μπορούσαν να περιέχουν πληροφορίε για τι συμφωνίε αξία δισεκατομμυρίων ευρώ. Πάντω, στι πρόσφατε ευρωεκλογέ, η Φόντερ Λάιεν επανεξελέγει στη θέση του Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα, ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Δεν θα μα κυνηγήσουν για τέσσερα δι. Σιγά. Τι είναι, τίποτα απλητεκτιβιστέ. Τον κυνηγούν οι ακτιβιστέ. Η πεσμένη μετοχοί τη Pfizer, φάνηκε στο ακτιβιστικό φαντ Starboard Value σαν ευκαιρία για επένδυση. Τον Οκτώβριο που μα πέρασε, το φαντ αγόρασε συμμετοχή τη Pfizer αξία ενό δισεκατομμυρίου δολαρίων. Έτσι, απέκτησε λόγο στα κοινά τη εταιρεία. Ο οποίο λόγο ήταν αντίλογο στα πεπραγμένα του Μπουρλά. Τα πράγματα έχουν ω εξή. Η γρήγορη κίνηση τη Pfizer επί τη πανδημία για τη δημιουργία του εμβολίου έφερε στην εταιρεία δεκάδε δισεκατομμύρια δολάρια. Έκτοτε όμως η Pfizer έχει χάσει περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια από την αγοραία αξία τη. Η Starboard Value ζητάει από τον Μπουρλά μια ευλογή και πιστική εξήγηση για το πώς έγινε αυτό. Και αν δεν μπορέσετε τη δώσει, το να αφαιρεθεί από τη θέση τουλάχιστον του CEO είναι ένα απόλυτα ρεαλιστικό ενδεχόμενο. Η Starboard έχει συγκεκριμένε κατηγορίε προ τον Albert Μπουρλά. Αρχικά τον κατηγορούν για έλλειψη καινοτομία τόσο εσωτερικά στην εταιρεία, όσο και για την απουσία αξιόλογων μελλοντικών καινοτομιών. Ύστερα ισχυρίζονται πω δεν έκαναν σωστή διαχείριση των διαθέσιμων κεφαλαίων όσον αφορά επενδύσει σε εξαγορέ μικρότερων φαρμακευτικών. Τέλο, αμφισβητούν τι προβλέψει του Μπουρλά για το μέλλον και τον προπολογισμό τη Pfizer. Η Starboard αναφέρει την αποτυχία φαρμάκων όπω το Ibrance για τον καρκίνο του στήθους, το Sibinco για δερματολογικά προβλήματα, το λιτφούλο για θεραπεία της γυροειδούς αλλοπαικίας, το ριβιπάνσελ για τη δρεπανοκυταρική ανεμία και το παυσίπονο τανεζούμαμπ για την οστεοαρθρίτιδα. Αν πρόφερα οποιοδήποτε από αυτά λάθος, ειλικρινά. Όμως, αυτό που φαίνεται να ενοχλεί περισσότερο τη Starboard είναι η αποτυχία της Pfizer να κυκλοφορήσει ένα αποτελεσματικό χάπι κατά της παχυσαρκίας. Το πιθανότερο είναι να έχετε ακούσει τους τελευταίους μήνες για τα επαναστατικά φάρμακα δυνατίσματος που έχουν κυκλοφορήσει. Και το επαναστατικά δεν είναι καν εισαγωγικά. Τα φάρμακα αυτά είναι σημαντικά αποτελεσματικότερα από οτιδήποτε είχε κυκλοφορήσει στο παρελθόν. Αναμφισβήτως πρωταγωνιστής είναι το Ozempic, που ξεκίνησε σαν φάρμακο για τη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2. Όταν διαπιστώθηκε η αποτελεσματικότητά του για την απώλεια βάρου, άρχισε να χρησιμοποιείται σε σημαντικά μεγαλύτερε δόσει για αυτόν τον σκοπό. Η δανέζικη Novo Nordisk έχει πραγματικά θησαυρίσει τόσο με το Zempic όσο και με το παραγωγό του Wegovi. Το 2023 το Zempic ήταν το 41% των συνολικών πωλήσεων της εταιρεία, αγγίζοντας τα 14 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρεία για το πρώτο τρίμηνο του 2024 άγγιξαν τα 10 δισεκατομμύρια, αυξημένες κατά 22% από το αντίστοιχο διάστημα του 2023. Τέλος, η χρηματιστηρική αξία της Novo Nordisk έχει ξεπεράσει το μισό τρισεκατομμύριο δολάρια. Αν δούμε την παχυσαρκία σαν μια πανδημία και προϋπήρχε δεκαετίες του COVID και με τον σύγχρονο τρόπο ζωής και διατροφής είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστεί οριστικά χωρίς φαρμακευτική βοήθεια. Στο κάτω-κάτω η δίαιτα είναι πανεύκολο πράγμα. Έχω κάνει δεκάδες φορές στη ζωή μου. Το μεγάλο μειονέκτημα του Ozempic και των αντίστοιχων φαρμάκων του είδου είναι πω είναι διαθέσιμα αποκλειστικά σε ενέσιμη μορφή, με όλα τα μειονεκτήματα που αυτό έχει. Τώρα, το μεγάλο στίχημα για τι φαρμακοβιομηχανίε είναι το ποια θα είναι η πρώτη που θα κυκλοφορήσει ένα αντίστοιχο φάρμακο σε μορφή χαπιού. Η απόπειρα τη Pfizer σε αυτόν τον τομέα ήταν το Danuglipron, το οποίο όμω στη δεύτερη φάση των πειραματικών δοκιμών εμφάνισε προβλήματα δυσανεξία σε ορισμένου από του συμμετέχοντε. Αυτό αφήνει τη Pfizer πίσω σε σχέση με τα αγωνιστικέ εταιρείε που είχαν ξεκινήσει με προβάδισμα. Και αυτό φαίνεται να είναι ένα μεγάλο λόγο για την Starboard Value να είναι θυμωμένη με τον Albert Bourla. Η Starboard βρίσκεται σε συνεργασία με δύο πρώην στελέχη τη Pfizer. Τον Ian Reid, πρώην πρόεδρο και CEO, και τον Frank Damelio, που ήταν οικονομικό διευθυντή. Όμω, παρά αυτή τη συνεργασία, τα δύο πρώην Εξέδωσαν ανακοίνωση στήριξη των Μπουρλά. Η Στάρμπορντ αντέδρασε, κατηγορώντας δημόσια την Φάιζερ, πω απείλησε τους δύο άντρες ότι αν δεν στήριξουν τον Μπουρλά, θα δεχτούν μηνύσεις. Η Φάιζερ δεν σχολίασε. Η Ρίτ και η Νταμίλιο αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Ο κατά τα άλλα του Μπουρλά απέρριψε έτοιμα συνέντευξη. Δεν το και μία ωραία ατμόσφαιρα. Εσά, ποια είναι η γνώμη σα. ακουστά τον Άλμπερτ Μπορούσατε να φανταστείτε ότι ένα Έλληνα από ακαδημαϊκό τη κτηνιατρική θα έφτανε να γινόταν το απόλυτο αφεντικό τη εταιρεία που μοίραζε το εμβόλιο για τον COVID. Πιστεύετε πω δεν είναι τόσο αγγελικά πλασμένο όσο μα τον παρουσιάζουν τα μέσα τη Ελλάδα, ή είστε σε αφασία γιατί σα έχει μπολιάσει με τον κάθε Χασάν. Τέλο, παρόλη την προηγούμενη επιτυχία του, θα είναι τα φάρμακα δυνατίσματο το βατερλό του Μπουρλά, πείτε μα σχόλια. Όπω και να έχει, σε αυτού του δύσκολου καιρού, μην αφήσει τον πληθωρισμό να φάει τι καταθέσει σου. Ρίξε μία ματιά στο λογαριασμό Δίτη 524. Μπορεί να κάνει τη δωρεάν εγγραφή σου μέσα σε λίγα μόνο λεπτά με την ταυτότητά σου και ένα λογαριασμό στο όνομά σου. Και ακόμα καλύτερα, θα έχει ένα μοναδικό έξτρα μπόνου αν κάνει την εγγραφή σου από το λίγο στην περιγραφή. Το The Mall Athens είναι το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο ολόκληρης της χώρας. Πίσω όμω από το χτίσιμο του υπήρξαν απίστευτες πολιτικέ ίντρικε, που ωφέλισαν ευθέω τη Λάμδα, το Μίλου Λάτσι, ει βάρο εγχώριων αλλά και διεθνών κατασκευαστικών. Δείτε το σκανδαλώδε παρασκήνιο πίσω από την κατασκευή του Δεμόλ, που είχε χαρακτηριστεί ω το μεγαλύτερο αυθαίρετο τη Ευρώπη. Είμαι ο τη Χρονιά και θα τα πούμε μέσα.